Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για άλλο ένα vlog. Όπως βλέπετε, θα κάνουμε unboxing την καινούργια GoPro Hero 11 Black Creator Edition. Την έχω πάρει μόλις πριν μία μέρα και περίμενα πώς και πώς για να κάνω το unboxing. Βέβαια, δεν άντεξα, όμως όλοι πιστεύω ότι παθαίνετε το ίδιο. Την έχω ανοίξει λίγο για να βάλω τις μπαταρίες να φορτίσουν και να τσεκάρω λίγο να κάνω τα update στην κάμερα και όλα τα σχετικά που είναι. Αλλά πάμε γενικά να σας δείξω τι περιέχει μέσα το κουτί και να δούμε μερικά πράγματα, τι καινούργια πράγματα έχει να μας προσφέρει αυτή η GoPro σε σχέση με τις προηγούμενες. Οπότε πάμε να κάνουμε το unboxing. Βλέπετε εδώ πέρα είναι η συσκευασία που έρχεται, το Creator Edition, που είναι πιο μεγάλη θήκη, γιατί περιέχει πιο πολλά πράγματα μέσα. Η συγκεκριμένη, να ξέρετε, GoPro μας βγάζει, τραβάει αρχικά 5,3 K βίντεο στα 60 fps, 4K στα 120 fps και 2,7K στα 240 fps. Μπορεί να τραβήξει 27 MP φωτογραφία. Έχει το καινούργιο GP2 όπως και η Hero 10 επεξεργαστή. Είναι αδιάβροχη μέχρι τα 10 μέτρα κανονικά. Μας λέει εδώ πέρα ότι μπορεί να γίνει και webcam. Τραβάει φωτογραφίες Super Photo HDR και RAW αρχεία. Και μας έρχεται μαζί με ενσωματωμένη την καινούργια Enduro μπαταρία στο πακέτο, η οποία ήταν έξτρα, την αγόρασε έξτρα στην Hero 10, οπότε μας δίνει και μια περαιτέρω αύξηση στην μπαταρία και στη λειτουργία της GoPro. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτί. Βλέπετε το κουτί της καινούργιας GoPro Creator Edition. Ωραία, πολύ ωραίο, σαν βαλιτσάκι, μικρό. Και ανοίγοντάς την, βλέπουμε πρώτα τα χαρτιά. Αυτό είναι για το πρόγραμμα που είναι στο κινητό. Να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Διάφορα χαρτιά λειτουργίας, εγγύηση και τα σχετικά και αυτοκόλλητα. Ωραία, και λειτουργίες, οδηγίες χρήσης. Μέσα υπάρχουν δύο πατώματα, στην ουσία αξεσουάρ, το πρώτο πάτωμα και το δεύτερο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το πρώτο. Βλέπετε ότι μας περιέχει τα βασικά που είναι για να μπορούμε να τραβήξουμε ένα βίντεο. Βλέπετε την καινούργια GoPro Hero 11. Καμία διαφορά με τη 10. Ακριβώς το ίδιο. Η συσκευασία μας περιέχει ακόμα το Media Mod, το οποίο είναι ένα cage στην ουσία για την GoPro, ούτως ώστε μπορούμε, βάζοντάς το, να έχουμε έξτρα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Είναι καλύτερο από το μικρόφωνο το ενσωματωμένο που έχει GoPro, αλλά πιστεύω ότι αν βάλεις ένα εξωτερικό ασύρματο ή ένα εξωτερικό μικρόφωνο σκοπευτικό, έχεις πολύ καλύτερο ήχο και από το ενσωματωμένο μικρόφωνο που έχει. Ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει δύο hot shoe υποδοχές πάνω και στο πλάι, για να μπορούμε να βάλουμε έξτρα αξεσουάρ, όπως είναι το Light Mode, το οποίο είναι το λεντάκι που μας δίνει GoPro και περιέχει μέσα το πακέτο. Έχει το diffuser που μπαίνει και όταν το ανοίγουμε βλέπετε ότι είναι το πρώτο, η πρώτη στάθμη, η δεύτερη στάθμη του φωτός και η τρίτη.
είναι αρκετά δυνατό για το μέγεθός του και έχει και ένα αναβόσμημα που κάνει SOS, θεωρώ πως είναι. Και πατώντας κρατημένο το κουμπί από πάνω, το κλείνουμε. Βλέπουμε στο πλάι ότι έχει θύρα, πατώντας το κουμπί για να φορτίζει, είναι θύρα Type-C. Ωραία. Ας το βάλουμε στο πάνω hot shoe από το Media Mode. Βλέπετε πως μπαίνει. Πάμε για το hand grip βόλτα, το οποίο είναι ένα hand grip, μπορείς να το κρατάς για να βλογκάρεις, μπορεί να το έχεις ανοίγοντας τα πόδια για τρυποδάκι κάπου στερεωμένο. Ωραία, βλέπετε πως είναι. Εδώ έχουμε ένα κουμπί το οποίο αν το πατήσουμε μας πετάει ένα έξτρα, μια έξτρα υποδοχή για να μπορούμε να βιδώσουμε όλο το hand grip σε κάποιο άλλο εξάρτημα στην GoPro. Το κανονικό, η κανονική βάση που βιδώνουμε πάνω την GoPro και έχουμε και το καλώδιο το οποίο φορτίζει κατευθείαν την GoPro μέσα. Αυτό έχει συγκεκριμένη ενσωματωμένη μπαταρία το οποίο φορτίζει την Enduro μπαταρία της GoPro από ό,τι λένε 3 με 4 φορές σε μιλιαμπέρ. Φτάνει να το δούμε στην πράξη αυτό. Έχουμε και το λουράκι από κάτω το οποίο έχει καλό πλαστικό για να μην μας φεύγει. Ωραία. Και υπάρχει και η υποδοχή εδώ την οποία μπορούμε να βάλουμε ένα έξτρα, μια προέκταση, να το βιδώσουμε πάνω σε ένα τρίποδο άλλο, οπουδήποτε χρειαστεί. Εδώ πέρα ήταν η μπαταρία την οποία την έχω βγάλει και την έχω βάλει ήδη στην GoPro. Να σας τη δείξω λίγο να τη δείτε. Είναι η Enduro μπαταρία. Ωραία, και έχω βάλει και μια micro SD ήδη μέσα για να λειτουργήσει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν παίρνετε την μπαταρία σας, το λέει κιόλας και ο κατασκευαστής, να τις κάνετε πρώτα update, όπως το γράφει και στο χαρτάκι εδώ πάνω, για να μπορέσει να λειτουργήσει με το τελευταίο update. Το τελευταίο τώρα αυτή τη στιγμή είναι το 1.12, αν θυμάμαι σωστά. Τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι τα αξεσουάρ που μας έρχονται έξτρα. Και αυτά είναι δύο βάσεις που μπορούμε να βιδώσουμε την GoPro πάνω, κλασικές όπως είναι σε όλες τις GoPro, τις προηγούμενες. Το σφουγγαράκι αντενεμικό, το οποίο μπαίνει στο Media Mode και κουμπώνει για τον αέρα, να έχουμε καλύτερο ήχο όταν φυσάει. Έχουμε δύο βιδούλες στην οποία μπορούμε να σφίξουμε και να βιδώσουμε την κάμερα σταθερά πάνω στις βάσεις. Δύο καλώδια USB-A σε USB Type-C, ώστε να φορτίσουμε τα πάντα, από το φως, το βόλτα, το Media Mode, την κάμερα, τα πάντα μπορούμε να φορτίσουμε αυτά. Το Media Mode όχι ακριβώς, μέσω της κάμερας. Ωραία. Και υπάρχει και μία βάση κινητή, αυτοκόλλητη, με 3M. Και επίσης έχουμε δύο ακόμα αξεσουάρ. Το ένα είναι μία πόρτα από το πλάι της GoPro, η οποία έχει κενό στην υποδοχή της USB Type-C, στο οποίο μπορούμε να φορτίζουμε, ενώ είναι κλειστό το πορτάκι της GoPro, να μπορούμε να φορτίσουμε την GoPro με εξωτερική τροφοδοσία από καλώδιο. Και έχουμε και αυτό, το οποίο αν δεν κάνω λάθος μπορεί να μπει και το φωτάκι πάνω και να χρησιμοποιήσουμε το φωτάκι σαν έξτρα, σε μια έξτρα υποδοχή να το βιδώσουμε κάπου αλλού άσχετα από την GoPro, αν θέλουμε κάτι άλλο. Αυτά περιέχει το πακέτο.
Το συγκεκριμένο πακέτο το πήρα από την Ελλάδα 800 ευρώ, έχει αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς είχα μια έκπτωση και το πήρα λίγο λιγότερο. Στην GoPro Society είναι πιο φτηνό γενικά. Ήταν μάλλον πιο φτηνό. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου ίδια τιμή. Άντε να έχει 50 ευρώ διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί με την έκπτωση δηλαδή, σύμφερε, εντάξει, σύμφερε και το πήρα από την Ελλάδα κατευθείαν. Δεν περίμενα να μου έρθει μεταφορικά και όλα τα σχετικά. Αυτά. Αν έχετε κάποιες απορίες, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θα υπάρξουν και άλλα βίντεο τα οποία θα δούμε την GoPro, πώς συμπεριφέρεται, τι εικόνα τραβάει. Θα δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με κάποια άλλη GoPro, με κάποιο κινητό. Θα δούμε τώρα. Και γενικά η GoPro αυτή η συγκεκριμένη, το πιο καλό που έχει εκτός από την ανάλυση 5K στα 60 FPS που τραβάει, έχει το δεκάπιτο χρώμα, δεκάπιτο χρωματική παλέτα. Στην ουσία είναι πάρα πολύ διαφορά στα χρώματα σε κάποιον που κάνει μοντάζ σε σχέση με τα 8-bit της GoPro 10. Γενικά το βίντεο, ο ουρανός, τα σύννεφα όλα φαίνονται ακόμα πιο καλύτερα και τα χρώματα φαίνονται πιο καλά και πιο ζωντανά. Στην επεξεργασία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με το 10-bit στα χρώματα. Τραβάει HDR, τραβάει 27 MP όπως είπαμε φωτογραφία. Έχει το HyperSmooth 5.0, δηλαδή δεν υπάρχει σταθεροποίηση, ούτε gimbal να έχει αυτή τη σταθεροποίηση. Μαζί με το Horizon Lock που κλειδώνει τον ορίζοντα, μπορεί να τη γυρίσεις 360 μοίρες και να παραμείνει το ίδιο ευθυγραμμισμένος ορίζοντας, να μην κουνηθεί καθόλου. Δηλαδή για action κάμερα τέτοιο επίπεδο δεν ξανά έχει υπάρξει, θεωρώ. Και φτάνει να δούμε τι εικόνα θα τραβήξει σε σχέση με άλλες κάμερες, άλλες action κάμερες όπως και η Action 3 της DJI, αν και είδα σε κάποια βίντεο και στο YouTube ότι έχει κάποια προβλήματα. Η συγκεκριμένη χάνει στην εστίαση. Γενικά δεν είναι εστιασμένο αυτό που τραβάς από κάποια απόσταση και μετά. Δεν είναι εστιασμένη όπως είναι η GoPro. Εντάξει, όλα έχουν fixed focus εστίαση γενικά. Αλλά πρέπει να τραβήξεις από κάποια συγκεκριμένη απόσταση για να είναι εστιασμένα τα πλάνα σου. Αλλά η συγκεκριμένη Osmo 3, η Action 3 μάλλον, δεν έχει τόση καλή εστίαση σε σχέση με την GoPro. Φτάνει να δούμε αν θα το φτιάξουν, αν θα αλλάξουν την κάμερα και θα δώσουν καινούρια πάλι από την αρχή με φτιαγμένο την εστίαση. Αυτά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για τον αλγόριθμο. Ευχαριστώ πολύ όσοι μείνατε μέχρι το τέλος. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο στο κανάλι μου.